Την πρώτη νύχτα στη φυλακή πέρασε η δίκη σταμάτησης Γοστουάκη Τσοχατζόπουλου μετά την ομόφωνη απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για προφυλάκησή της. Η μεταγωγή της Βίκης Σταμάτησης στις φυλακές Κορυδαλλού έγινε μετά τη δύση του ηλίου, στις 8.30 και από πλαϊνή πόρτα που οδηγεί στην αίθουσα του Δικαστηρίου Υψίστης Ασφαλείας. Παρά την προσφυγή του στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Βίκη Σταμάτησης συμπληρώνει 24 ώρες κράτησης στις φυλακές Κορυδαλλού. Πέρασε το πρώτο της βράδυ στον πρώτο όροφο της Γάμα Πτέρυγας, εκεί που βρίσκεται προφυλακισμένη και η κόρη του συζύγου της, Αρετή Τσοχατζοπούλου, αλλά και η λογίστρια του Εφροσύνη Λαμπροπούλου. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα μεταφέρθηκε σε άλλο όροφο, σε χώρο που κρατούνται τρεις γυναίκες με τα μωρά τους. Ήταν εξοντωτική απόφαση αυτή. Και άδικη. Η σύζυγος του πρώην υπουργού δηλώνει πλήρη άγνοια για όσα την κατηγορούν. Μόλις χθες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορήθηκα ότι η θεία μου ζήτησε και έλαβε δανεικά χρήματα από το σύζυγό μου, γεγονός για το οποίο δεν έχω λάβει γνώση ποτέ από τη θεία μου, ούτε από το σύζυγό μου ή από τρίτο. Ασφαλώς, εάν αληθεύει το εν λόγω γεγονός μου προκαλεί εντύπωση, με εκπλήσει και μου γεννά απορίες. Όπως υποστηρίζει το υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή, δεν ήταν σε θέση να ελέγχει τις κινήσεις του σύζυγου της και ούτε της είχε δώσει ποτέ αφορμή να πιστέψει ότι υπάρχει κάτι ύποπτο. Πιστεύω ότι αποτελεί κοινό τόπο ότι μια γυναίκα όπως εγώ, γνωρίζοντας έναν άνδρα σαν τον σύζυγό μου, το τελευταίο που θα ενδιαφερόταν να πληροφορηθεί θα ήταν οι λεπτομέρειες των πολιτικών δράσεων και αποφάσεών του. Το να μου αποδίδεται επομένως η συμμετοχή στη σύμπραξη σε εγκληματική οργάνωση, σε νομιμοποίηση παράνομου χρήματος, είναι μάλλον περιγραφή που αφορά σε άλλο πρόσωπο και όχι σε εμένα. Σε ένα πρόσωπο πανούργο, ραδιούργο, καιροσκοπικό φιλοχρήματο. Αυτό που με μια κουβέντα ο λαός λέει, ένα πρόσωπο με πλήρως και απολύτως διεφθαρμένη συνείδηση. Χαρακτηρίζει τον Άκη Τσοχατζόπουλο ως άνθρωπο συγκεντρωτικό και απόλυτα προστατευτικό. Της είχε εμπνεύσει απεριόριστη εμπιστοσύνη. Τον θαύμασε ως άντρα και ως πολιτικό και για αυτούς τους λόγους δεν τον ρωτούσε για τις δραστηριότητες του. Νομίζω ότι κάθε λογικός και εχέφρον άνθρωπος δεν θα μπορούσε να μου αποδώσει τη δυνατότητα ή την αδιακρισία να ζητάω από τον σύζυγό μου πληροφορίες για οποιασδήποτε φύσεως δραστηριότητες του. Ούτε επίσης θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς λογικό ότι ο σύζυγός μου, 30 χρόνια βουλευτής και υπουργός, θα μου έδινε αναφορά για όλα όσα απασχολούσαν την καθημερινή πολιτική του ζωή. Βασικό της επιχείρημα για να αποφύγει την προφυλάκηση ήταν το ανήλικο παιδί που έχει αποκτήσει με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Είμαι μητέρα ενός παιδιού 5,5 ετών, το οποίο ζει μαζί μου στο σπίτι της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Ο σύζυγός μου, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται στις φυλακές, εκτίοντας προσωρινή κράτηση με ένταλμά σας. Επίσης, δεν έχω προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια για να δυσκολέψω τη διερεύνηση του ανακριτικού έργου. Επειδή έχω λευκό ποινικό μητρό, επειδή δεν έχω ούτε μία πρόθεση να εγκαταλείψω τη χώρα με ήδη προσωρινά κρατούμενο τον σύζυγό μου, ζητώ να απαλλαγώ από κάθε κατηγορία σε βάρος μου και να μην διατάξετε την προσωρινή μου κράτηση, αφού κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη τόσο σε μένα, όσο κυρίως στο ανήλικο παιδί μου. Η προσωρινή κράτηση της κατηγορουμένης κυρίας Τσοχατζοπούλου θεωρώ ότι ήταν απολύτως σκληρή και ανάλγητη εκ μέρους της δικαιοσύνης. Το πρώτο επισκεπτήριο στις φυλακές για τη Βίκη Σταμάτη θα είναι το πρωί της Δευτέρας, καθώς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου απαγορεύεται είσοδος επισκεπτών στις φυλακές Κορυδαλλού.